Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του COS TV, Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και πάμε να δούμε τους κυριότερους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV, πρώτο κουδούνι και αγιασμό στο Ιπποκράτειο Λύκειο της ΚΟ. Ένας διαφορετικός αγιασμός για το 3ο Δημοτικό Σχολείο της ΚΟ, το οποίο θα λειτουργήσει από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ΚΟΑΝ. Ο καθιερωμένος αγιασμός του 7ου Δημοτικού Σχολείου της ΚΟ από το Σεβασμιότο Μητροπολίτη ΚΟ και Νησίρου, κ. Ναθαναήλ. Σε κλίμα χαράς, ο αγιασμός στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της ΚΟ. Αγιασμός με πολλά χαμόγελα στο ΕΕΚ της ΚΟ. Κοινός αγιασμός για το 1ο και 3ο Γυμνάσιο της ΚΟ. Με κάθε επισημότητα και με παρουσία τοπικών αρχών, ο αγιασμός στο ΕΠΑΛ ΚΟ. Ο αγιασμός για την έναρξη σχολικής χρονιάς στο 2ο ΓΕΛ ΚΟ Οδυσσέας Ελίτης. Τελέστηκε επίσης ο αγιασμός στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της ΚΟ, παρουσία μαθητών και γονέων. Ο καθιερωμένος αγιασμός στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Αντιμάχιας, κοινός αγιασμός και για τα δύο σχολικά συγκροτήματα. Με την ακολουθία του αγιασμού ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στο ΓΕΛ Ζυπαρίου. Η κυκλοφοριακή μελέτη αντανακλά στην ασφάλεια και την ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών, τόνισε ο Δήμαρχος ΚΟ στη χθεσινή παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης του νησιού. Τους βασικούς άξονες κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως ΚΟ παρουσίασε ο συγκοινωνιολόγος Θανάσης Τσιάνος. Οι φορείς συνέβαλαν επικοδομητικά με τις απόψεις τους στην εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης. Στα σχολεία επιστρέφουν από σήμερα οι μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, καθώς από το πρωί ήχησε το πρώτο κουδούνι για τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας. Πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκαν οι αγιασμοί σε αρκετά από τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης, εν ειρήνης πήρετε, της ποιούσιν ειρήνη. Ειρήνηση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Οποία ορθή ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Το καιρό εκείνο εμπορεύονται οι γονείς του Ιησού κατέτωση σε Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ότι γίνεται ετών 12 να βάλουν τον αυτόν εις Ιεροσόλυμα κατά το έθνος της Ιησούν την κληρονομίαν σου νίκαστης ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρουμένων και των ζων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύ. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκαστης ευσεβέσης. Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Η ευχόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλή σχολική χρονιά. Υπάρχει μια αναγκαιότητα να έχουμε ένα κτίριο κανονικό για να έχουμε όχι μόνο τους διαδραστικούς πίνακες αλλά και όλες αυτές τις καινοτομίες που στο μέλλον πρόκειται να έρθουν από εδώ και πέρα με τις χρηματοδοτήσεις που γίνονται από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κλείνοντας αυτά που λέω, να ευχηθώ καλή χρονιά στους μαθητές. Ο κύριος Λυκειάρχης είπε ότι πραγματικά έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις και είναι ορατό σε όλους αυτό και ότι βέβαια ο μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από την κατάργηση αυτών εδώ των πρόσθετων αίθουσων και εμείς τότε αυτές τις αίθουσες είχαμε και τη δημιουργία σύγχρονων αίθουσων και κυρίως εργαστηρίων και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Έχουμε κάνει ήδη την μελέτη. Μένει αυτή να κοστολογηθεί και να μπει σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης και νομίζω ότι μαζί, εσείς, η εκπαιδευτική κοινότητα, εμείς ως Δήμος, θα δώσουμε τη μάχη ούτως ώστε αυτό γρήγορα να γίνει πράξη, γρήγορα να γίνει πραγματικότητα. Θερμές ευχές σε όλους εσάς, στους εκπαιδευτικούς,
στους γονείς και στους κηδεμόνες. Να είσαστε δυνατοί και ειδικά εσείς πάντα να χαμογελάτε. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Έτσι να λάβω, κύριε Δήμαρχε, και σχέδια αδειοδοτημένα για να μπορέσουμε και εμείς ως περιφέρεια να συμβάλλουμε οικονομικά σε αυτά που έχετε ήδη σχεδιάσει και στο όραμα, το οποίο δεν είναι μόνο δικό σας, είναι και δικό μας όραμα, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και για να εξυγχρονίσουμε σχολεία, αλλά και γιατί όχι, να φτιάξουμε και νέα σχολεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σχολική χρονιά. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι να είστε όλοι οι μαθητές δίπλα στο σύλλογο. Σας χρειάζεται, γιατί κάνουν αρκετές δράσεις, προσπαθούμε σε συνδυασμό ο σύλλογος με εσάς, να γίνονται σωστές δράσεις για τα έξοδά σας, για το ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων το σχολείο. Θέλω να είστε δίπλα στο σύλλογο. Αυτό. Καλή σχολική χρονιά και στους καθηγητές μας να είναι power. Ο καθιερωμένος αγιασμός του 3ου Δημοτικού Σχολείου φέτος τελέστηκε στο όμορο 2ο Δημοτικό Σχολείο ΚΟ λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις της ΚΟΑΝ. Τον αγιασμό τέλεσε ο πατέρας Περικλής Κιάρης. Στον αγιασμό παραβρέθηκε ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς και η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Χατζηθωμά. Ο διευθυντής του σχολείου, κ. Δημήτρης Μαράγκας, καλωσόρισε τους μαθητές και τους συναδέλφους του και επισήμανε πως είναι ιδιαίτερα ευτυχής για το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και εξέφρασε τη χαρά του για το νέο σχολικό συγκρότημα που θα τους φιλοξενήσει φέτος, ενώ υπογράμμισε πως δεν θα υπάρξει εκπαιδευτικό κενό. Ο Δήμαρχος κ. Νικηταράς εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι δεν θα υπάρξουν κενά δασκάλων στη φετινή χρονιά και σημείωσε ότι αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή να γίνει ασφαλές το ασύλο ώστε να φιλοξενήσει τους μαθητές. Είναι ένα σχολείο που λειτουργεί 100 χρόνια και απαιτείται η αποκατάστασή του. Μέχρι τότε το σχολείο θα λειτουργήσει σε ένα σύγχρονο κτίριο αυτό της ΚΟΑΝ. Τους μαθητές και τα πρωτάκια καλωσόρισε επίσης η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Χατζηθωμά. Τέλος, ο Διευθυντής κύριος Μαράγκας ανακοίνωσε πως την ερχόμενη Τετάρτη θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις νέες εγκαταστάσεις στην ΚΟΑΝ και αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να δοθεί η έγκριση από την Επιτροπή Καταλληλότητας για τη λειτουργία του σχολείου. Μον μη κατακαυχάστε και ψεύστε κατά της αληθείας. Ουκ έστειν αυτή η σοφία άνωθεν κατευχομένη αλλά επίγειος ψυχική δαιμονιώδηση. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φιλόσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα σώσον Κύριε. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή χρονιά, με υγεία θα κάνετε λίγο υπομονή. Ο Δήμαρχος μας είναι εδώ που σας υπεραγαπάει, η Αντιδήμαρχος, η κυρία Κατερίνα. Κάνουν ό,τι καλύτερο για σας. Λίγο υπομονή θα κάνετε και θα πάτε στο καινούριο κτίριο που θα είναι η τάξη σας ωραίες και θα μπορείτε να κάνετε το μάθημά σας. Το σχολείο εγώ που το έζησα από το... Παιδιά μου! Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα το τελευταίο διάστημα άλλαζε όχι ώρα με την ώρα και μέρα με την ώρα, πεντάλεπτο το πεντάλεπτο. Έχουν πέσει πάνω στο σχολείο τα συνεργεία και δουλεύουν ασταμάτητα. Χθες μία η ώρα περπατώντας το διάδρομο του καινούργιου σχολείου που παρεμπιπτόντως είναι ένα σχολείο στολίδι. Είναι το καλύτερο σχολείο από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και από άποψη κτηριακής εγκατάστασης που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα σύγχρονο κτίριο. Είναι το καλύτερο σχολείο που θα μπορούσα να επιθυμήσω. Είπα λοιπόν μία η ώρα περπατώντας
στη μηχανικό, αυτό το παλακάκι κουνιέται. 3,5 ώρα έχει αλλαχτεί όλο το τετράγωνο, 3x3, από πλακάκια. Από συνεργείο που ήρθε επί τούτου γι' αυτό. Οπότε υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί δουλεύουν ακατάπαυστα. Σε αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Αυτή είναι η απορία που θα... Λοιπόν, ακούστε. Για να μπει το σχολείο μέσα και να λειτουργήσει, πρέπει να συσταθεί, αφού είναι καινούργιο το κτίριο, μια επιτροπή καταλληλότητας. Η οποία θα μπει μέσα, θα εγκρίνει το κτίριο και θα πει όλα είναι ok, πάμε για μάθημα. Αυτή η επιτροπή έχει συσταθεί. Δεν έχει ελέγξει όμως ακόμα το κτίριο. Το κτίριο ακόμα έχει κάποιες εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν. Και κυρίως στο προάβλιο. Γιατί το προάβλιο με το κτίριο είναι ενιαίο. Αν δεν γίνει περίφραξη ασφαλής, αν δεν γίνει το προάβλιο ασφαλές, να μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαίο κτίριο, δεν μπορούν να μπουν τα παιδιά μας μέσα. Επομένως, μέχρι τον έλεγχο και το ok από την επιτροπή, είμαστε stand-by. Αύριο δηλαδή δεν πάμε σχολείο. Δεν έρχονται τα παιδιά σχολείο. Εμείς πάμε. Καλή σχολική χρονιά. Ό,τι απορία έχετε, ό,τι προβληματισμό έχετε, είμαστε εδώ για να τη λύσουμε. Αυτά τα παιδιά με αυτά τα προβλήματα που μπορεί να έχουν στην εκκρεμότητα για τη μόνιμη στέγαση, θα είναι παιδιά που δεν θα έχουν πραγματικά καμία απολύτως διαφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα μπορούν να πάρουν τη γνώση όπως την παίρνουν και τα παιδιά στα άλλα σχολεία. Εύχομαι καλή δημιουργική χρονιά, εύχομαι του χρόνου να είμαστε στο σχολείο που θα στεγάσει τα όνειρα των επόμενων γενεών. Γι' αυτό είμαστε εδώ και στα εύκολα, αλλά κυρίως είμαστε εδώ για τα δύσκολα. Γνώμονας δικός μου πάντα, η ασφάλεια των παιδιών. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω αρχικά εδώ τα πρωτάκια σε αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνουν στη μάθηση. Να παρακαλέσω όλα τα παιδάκια να τα αγκαλιάσουν και να τα καθοδηγούν όλη τη χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν δίπλα τους κάποιον να τα καθοδηγεί. Να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς για όλη την προσπάθεια που κάνουν τις τελευταίες ημέρες. Τους γονείς που είμαστε σε επικοινωνία, το Σύλλογο Γονέων. Παρέλειψα να πω ευχαριστώ στον πατέρα Περικλή για τις ευλογίες και στο διευθυντή βέβαια του σχολείου. Σας εύχομαι να τα παιδιά σας να έχουν μια καλή και όμορφη και δημιουργική χρονιά με πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Στην τελετή του αγιασμού στο 7ο Δημοτικό Σχολείο της ΚΟ με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς βρέθηκε ο Μητροπολίτης ΚΟ και Νησίρου κύριος Ναθαναήλ, όπου και τέλεσε τον αγιασμό με τη Διευθύντρια Κλειό Ιερομνήμων να υποδέχεται τους μικρούς μαθητές, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και παράλληλα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Διονυσία Τελίτση Μισήρη, τον Αναπληρωτή Αστυνομικό Διευθυντή Θέμη Καλαμάτα και τον Πρόεδρο της Κοινότητας ΚΟ Σάκη Χατζιπέτρο να εύχονται σε όλους καλή σχολική χρονιά. Ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών αιτήσε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σορφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Να είστε όλοι ευλογημένοι και χαρούμενοι. Παιδιά, πρέπει να κάνετε ησυχία για να ακούτε τους δασκάλους, όχι τώρα, αλλά μέσα στην αίθουσα, αν κάνετε τόση φασαρία,
θα τα μαθαίνουν οι διδάσκαλοι για τρίτη και τέταρτη φορά και εσείς καμία. Προσέξτε λοιπόν ησυχία για να ακούμε. Να είστε καλά. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, η διεύθυνση του σχολείου και εγώ προσωπικά δεν στοχεύουμε μόνο στο να προσφέρει το σχολείο γνώσεις και εμπειρίες στους μαθητές και τις μαθήτριές του, αλλά να αναπτύξει πολύπλευρα την προσωπικότητά τους και να τους καλλιεργήσει αξίες. Όλοι μαζί θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βελτιωθούμε και να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία και αδυναμία. Εκπαιδευτικοί και γονείς, μαζί θα συνεργαστούμε για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που δίνουμε στους μαθητές μας και στις μαθήτριές μας. Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά για όλους και όλες με υγεία και δημιουργικότητα. Και ευχαριστούμε την κυρία Κατερίνα Χατζηθωμάντη, Δήμαρχο Παιδείας και την κυρία Διονυσία Τελή, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που μαζί με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ανταποκρίνονται πάντα σε οτιδήποτε του ζητηθεί για το σχολείο. Καλή σχολική χρονιά. Είστε και βρισκόμαστε όλοι σε ένα σχολείο μεγάλης σημασίας, όπου αποφύτησαν οι γονείς μας από εδώ, εμείς οι ίδιοι, τα παιδιά μας. Ο Σεβασμιότατος πριν μας έδειχνε εκείνη την εικόνα. Είναι η Παναγία η προστάτηδα των παιδιών, την Κο και την Ίσυρο. Θα κοιτάμε όλοι λοιπόν την Παναγιά και θα παίρνουμε τη δύναμη που μας χρειάζεται για όλα αυτά, για να παίρνουμε τη δύναμη για την καθημερινότητά μας. Σας εύχομαι μια πολύ καλή σχολική χρονιά. Ευχαριστώ. Εμείς είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα σας για να αντιμετωπίζουμε, οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει μέσα στη σχολική κοινότητα, αλλά και από την πλευρά του Συλλόγου, ως Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, θα είμαστε, τουλάχιστον όσο θα είμαι εγώ πρόεδρος, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Για αυτά τα παιδιά, για τα παιδιά μας. Εδώ στην ΚΟ έχουμε τον καλύτερο οδηγό της πίστης μας, που είναι ο Σεβασμιότατος. Αυτό μας οδηγεί όλους και μας κατευθύνει για να πηγαίνουμε όλο και πιο ψηλά, όλο και καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Καλή σχολική χρονιά. Όλοι εσείς οι μεγαλύτεροι να προσέχετε τους μικρότερους και να έχετε αγάπη μεταξύ σας. Καλή χρονική σεζόν και στους εκπαιδευτικούς καλή δύναμη. Και πάνω απ' όλα με το Θεό. Στον αγιασμό του δεύτερου δημοτικού σχολείου ΚΟ που τελέστηκε από τον πατέρα Περικλή Κιάρη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Σταμάτης Καμπουράκης και Ματίνα Βουκελάτου Χριστοδουλίδη, ευχόμενοι στους μαθητές που ξεκινούν με όνειρα και φιλοδοξίες μια καλή και δημιουργική χρονιά. Τους μαθητές καλωσόρισε ο διευθυντής του σχολείου κ. Σημεωνίδης, ο οποίος ευχήθηκε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς μια δημιουργική χρονιά και καλή δύναμη στους γονείς που είναι συνοδοιπόροι πόροι των παιδιών τους. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκαστης ευσεβεύση κατά βαρβάρων δωρούμενων και των σων φιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον να έχετε καλή χρονιά, καλή φώτιση, καλή πρόοδο στα μαθήματά σας, στους γονείς όλους, σε όλους μας δηλαδή καλή υπομονή να έχουμε, στους παππούδες, στις γιαγιάδες που η βοήθειά τους είναι πολύτιμη για τα παιδιά μας, στους δασκάλους μας εδώ, στις δασκάλες να τους δίνει δύναμη ο Θεός, υπομονή, γιατί οι δάσκαλοι, όπως το λέω κάθε χρόνο στους αγιασμούς, θέλουν το καλό σας, σας αγαπάνε όπως σας αγαπάμε εμείς οι γονείς. Μία νέα χρονιά ξεκινάει, μία νέα σχολική χρονιά. Βλέπω εδώ προσωπάκια τα οποία είναι χαρούμενα, βλέπω και κάποια λίγο νησαρμένα. Το δημοτικό θεωρώ ότι είναι το θεμέλιο της γνώσης. Από εκεί και πέρα, οι δάσκαλοι σας, οι γονείς σας και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε στο πλευρό σας. Τα πρωτάκια είναι κάτι καινούριο. Νομίζω ότι θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση των λίγο μεγαλύτερων παιδιών, των δασκάλων, και
τα παιδιά της έκτης που θα φύγουν, θα αποχαιρετήσουν προφανώς σε λίγους μήνες το δημοτικό, θα μεταλαμπαδεύσουν, θα πάνε μάλλον σε ένα καινούριο σχολείο και εκεί θα έχουν τις βάσεις και θα ξεκινήσουν μια νέα ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Εύχομαι να έχετε υγεία, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγκαλιάσετε τους συμμαθητές σας, να μην ξεχωρίσετε κανένα, χρώματος, θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο, και σας εύχομαι για άλλη μια φορά υγεία και καλή χρονιά. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου, με τη Θεία Χάρη και τις ευλογίες της Εκκλησίας που μόλις πήραμε, ξεκινούμε σήμερα τη νέα σχολική χρονιά. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι να κάνουμε καλή αρχή, ώστε η νέα χρονιά να είναι αποδοτική, δημιουργική και αποτελεσματική. Καλωσορίζουμε με αγάπη και θέρμη τους μαθητές της πρώτης τάξης. Θέλουμε να νιώσετε άνετα στο νέο σας σχολείο, να το νιώσετε σαν δεύτερό σας σπίτι. Θα φροντίσουν γι' αυτό τόσο οι συμμαθητές σας, όσο και οι δάσκαλοι σας. Αγαπητά μας παιδιά, είναι ευκαιρία από σήμερα να βάλετε νέους στόχους. Το σχολικό περιβάλλον θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε γνώσεις, δεξιότητες, να αναπτύξετε την προσωπικότητά σας και παράλληλα να καλλιεργήσετε το πνεύμα σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο ΚΟ και καλή χρονιά σχολική σε όλους. Μια σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ο αγιασμός στο ειδικό σχολείο ΕΕΚΚΟ στις νέες εγκαταστάσεις με την παρουσία μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών. Η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Τσατσακλά, ευχήθηκε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά, με τους μαθητές να δείχνουν ενθουσιασμένοι για τη νέα αυτή σχολική χρονιά. Ο Παντσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των δεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξεν και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιός Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη ευσεβέση κατά βαρβάρων το ρούμενο και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη ευσεβέση κατά βαρβάρων το ρούμενο και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη ευσεβέση κατά βαρβάρων το ρούμενο και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σών δωρεών αξίους ημάς πίσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουση, την ευλογία σου άχραντε. Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, Κύριο Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, όταν Σολομώντας σοφίαν διδάξας και δια της επιφυτής του Αγίου σου Πνεύματος, τους αλλήλους κήρυκας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και αποστόλους αναδείξας, Συ Κύριο υπόν εξόμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Καταρτζή, εκπρόσωπε του Δημάρχου, κυρία Διευθύντρια του σχολείου, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά, διαβιβάζω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ναθαναήλ σε όλους σας για μια καλή, ευλογημένη, δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά. Να έχετε υγεία, να έχετε την ευλογία του Θεού στη ζωή σας, στην διακονία σας αυτήν και στα παιδιά να έχουν πάντοτε χαρά και να έχουν πάντοτε κάθε ευλογία από τον Θεό μας. Να είστε καλά. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Εγώ ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά και εκ μέρους του Δημάρχου και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας εύχομαι υγεία. Πραγματικά είναι ένας χώρος, μπορεί για πρώτη φορά να είμαι σε αγιασμό εδώ, αλλά όπως και κάθε χρόνο πάντα είμαι κοντά σας αυτή τη μέρα. Εύχομαι σε όλους το εκπαιδευτικό προσωπικό, όλο το προσωπικό του ΕΕΚ να έχει υγεία, στους μαθητές καλή δύναμη, στους γονείς και στην κυρία Τσατσακλά, όπως πάντα, Κατερίνα, καλή αρχή και καλή σχολική χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας στον αγιασμό μας. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά. Καλωσορίζουμε όλους μας τους μαθητές. Υποδεχόμαστε με χαρά τα πρωτάκια μας στη μεγάλη αγκαλιά του ΕΚΚΟ και ευχόμαστε στους μαθητές μας υγεία, καλή πρόοδο και στους γονείς τους καλή δύναμη. Καλή σχολική χρονιά. Στο πιο πολυπληθές σχολικό συγκρότημα του νησιού μας, στην Αγία Μαρίνα, πραγματοποιήθηκε ο κοινός αγιασμός του 1ου και του 3ου Γυμνασίου ΚΟ από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, συμπαραστατούμενο από τον πατέρα Αναστάσιο Τσουκνιά. Σύντομο χαιρετισμό και επικοδομητική σχολική χρονιά ευχήθηκαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς οι διευθυντές των δύο γυμνασίων, Παναγιώτης Πυλιγκός και Σωτήρης Μπάρδας, ο οποίος παρακάλεσε τη Δημοτική Αρχή να κοιτάξει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα της στέγασης του 3ου Γυμνασίου. Η έπαρχος Κόρνης Ρουντίνας Βίνου, ο αντιδήμαρχος Σταμάτης Καμπουράκης και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Ιπποκρατίου Γυμνασίου, Κωνσταντίνα Τζάνου. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέτης κατά βαρβάρων δωρούμενων και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευθεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Καλή χρονιά ευλογημένη, με υγεία και χαρά. Πολύ δύναμη στους διευθυντές των σχολείων, στους εκπαιδευτικούς, σε εσάς, τα παιδιά, στους μαθήτριες και τους μαθητές, στους γονείς και τους κηδεμόνες σας και σε όλους όσους εργάζονται και βοηθούν τα σχολεία μας. Κυρία Έπαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, το γυμνήσιο που έχουμε ιδρύσει και λειτουργεί περιμένει στέγη. Δεν ξέρω, βρήκατε οικόπεδο. Αν βρήκατε στέγη, πρέπει να γίνει αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μπορεί να γίνει ένα στέγαστρο εκεί που είναι το γήπεδο του μπάσκετ και να μπορούν τα παιδιά και να βγαίνουν διάλειμμα όταν βρέχει, αλλά και να μπορούν να παίξουν όταν έχει ήλιο. Συγγνώμη που σας κάνω παρατηρήσεις, αλλά αυτό μου το είπαν τα παιδιά να το πω. Θα κάνουμε μια καλή αρχή, ώστε η νέα σχολική χρονιά να είναι αποδοτική, αποτελεσματική και δημιουργική. Να καλωσορίσουμε τους καινούργους μαθητές και τις καινούργιες μαθήτριες που ήρθαν για πρώτη φορά στο σχολείο μας. Επιθυμούμε γονείς και εκπαιδευτικοί να νιώθετε ελεύθεροι, γνωρίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και να νιώθετε περήφανοι για τη σχολική σας ιδιότητα. Κάθε φορά το λέω και θα το ξαναλέω για πάντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε δίπλα στα σχολεία μας. Δίπλα στους νέους και στις νέες, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και το λέω εν γνώση της πατρολογίας, ότι το έργο σας, το πνευματικό και το κοινωνικό, μπορεί να συγκριθεί με έργο των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Ευχαριστώ, σας καλωσορίζω στο 1ο και 3ο γυμνάσιο, στη νέα σας σχολική χρονιά ή μάλλον θα πω νέα χρονιά, γιατί σήμερα και για εμάς ως γονείς ο χρόνος σήμερα ξεκινά. Σήμερα αρχίζει με νέο πρόγραμμα, με νέους στόχους. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσω
που μας ευλογείτε και είστε πάντα δίπλα μας. Και θέλω να υποσχεθώ όσον αφορά τη δική μου την πλευρά, και είμαι σίγουρη ότι και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση, ότι θα πάρουμε μία προς μία τις παρατηρήσεις σας. Κύριοι Γυμνασιάρχες, περάσαμε κι εμείς από εδώ, από αυτό το σχολείο, από αυτά τα έδρανα. Οπότε, παραδίδοντας μάλιστα τα προσωπικά μας, έχω και το γιο μου, την Αρένα και το γιο μου, και γνώριμα παιδιά, γιατί διανύσαμε 6 χρόνια ήδη στο Δημοτικό μαζί, και όλα τα παιδιά, σας αξίζει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να προσπαθήσουμε στο μέγιστο δυνατό. Ακούσαμε τα αιτήματα, ακούσαμε τις παρατηρήσεις. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή εργαζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια για τη σχολική στέγη και για το Τρίτο Γυμνάσιο. Δυστυχώς δεν είναι εύκολες καταστάσεις. Δυστυχώς για να βρούμε ένα οικόπεδο, κύριε Γυμνασιάρχα, δεν είναι κάτι το απλό. Χρειάζονται κάποιες προδιαγραφές, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Ξέρετε, υπάρχει ήδη αντιδήμαρχος παιδείας. Εμείς όμως είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε και τις όποιες προτάσεις, να ακούσουμε αν υπάρχει κάτι υπόψη στο οποίο έχει διαφύγει σε εμάς. Έχουμε όλη την καλή διάθεση. Αν και δεν είναι ο τόπος εδώ να κάνουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, μάλλον να αναπτύξουμε το τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει. Όμως πιστέψτε με, η αντιδήμαρχος παιδείας, η κυρία Αντιθωμά, προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις. Η Δημοτική Αρχή θεωρώ ότι είναι σε τοποθεσία στο να βρει το καινούριο οικόπεδο για την καινούργια σχολική στέγη. Είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω ότι αυξάνεται. Είναι ένα γυμνάσιο στο οποίο πήγα και εδώ και αυξάνεται ο μαθηματικός συνεχισμός. Ευχόμαστε να κυλήσει ο παλάκι αυτή η χρονιά. Θέλουμε ένα δημιουργικό και ασφαλές σχολείο. Το δημιουργικό το εμπιστευόμαστε στους καθηγητές μας. Το ασφαλές θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Δήμος θα είναι πίσω μας για να μας βοηθάει σε αυτό. Οι γονείς είναι πάντα εδώ δίπλα να καλύψουν και τα δύο αιτήματα να συνυπηκουρήσουμε και στην ασφάλεια και στις δράσεις του σχολείου. Εύχομαι να προοδεύσετε, να καλλιεργήσετε τα ταλέντα σας και να σας λείπουμε κάθε φορά που περνάτε από αυτή την πόρτα, να μας σκέφτεστε. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους. Παρουσία της επάρχου Κονησίρου Ντίνας Βίνου και του αναπληρωτή αστυνομικού διευθυντή Θέμη Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε σήμερα από τον Μητροπολίτη μας ο αγιασμός στο ΕΠΑΛ του ΚΟ, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για την ανάπτυξη του σχολείου. Ο διευθυντής του σχολείου, κ. Φίλιππος Παπανικολάου, τόνισε την προτεραιότητα του ΕΠΑΛ για ψηφιακή ανάπτυξη με πολλά προγράμματα που θα εφαρμοστούν τη φετινή χρονιά. Η έπαρχος ΚΟ σημείωσε πως το ΕΠΑΛ είναι ένα από τα πιο δημιουργικά σχολεία και εξέφρασε το θαυμασμό της στο δημιουργικό έργο του διευθυντή και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής κ. Καλαμάτας επισήμανε πως κάθε αγιασμός σηματοδοτεί μια νέα αρχή και ένα σκαλοπάτι μάθησης. Παρότρινε τους μαθητές να κυνηγούν τα όνειρά τους και να είναι δίπλα στη θρησκεία μας. Έναν σύντομο χαιρετισμό απίφθινε και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σέβη Κουλάκη, η οποία καλωσόρισε τα πρωτάκια και υπογράμμισε πως ο Σύλλογος θα σταθεί δίπλα στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αξίζει να υπογραμμιστεί πως το ΕΠΑΛ ΚΟ ήταν το μόνο σχολείο στην πόλη που ανέκρουσε τον εθνικό ύμνο με έπαρση της σημαίας. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατά των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φιλότων δια του σταυρού σου πολιτεύμος. Να υλοποιηθεί και το έργο. Να είστε καλά. Θα μας δώσουν και τον απέναντι. Θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Νικιάρχα, και εσάς και τους καθηγητές αλλά και τα παιδιά,
που αυτό το σχολείο προοδεύει συνεχώς. Θα το πούμε το βράδυ και το άλλο τμήμα το βράδυ, να μην τα λέμε από τώρα. Και αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι που το ΕΠΑΛ προοδεύει συνεχώς. Καλή δύναμη σας εύχομαι σε όλους, παιδιά, να έχετε θάρρος και πίστη στο Θεό. Μέτρα ασφαλείας. Θέλουμε να πάψουν να κάνουμε μαθητές στους δρόμους. Και καταλάβετε, έχουμε χάσει πολλά τέτοια στους δρόμους, μαθητές μας. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κυκλοφορούν χωρίς κράνος και πολύ να χωράει μέσα από τις ασφαλείες. Ένα από τα, φοιτείτε μάλλον σε ένα από τα πιο δημιουργικά σχολεία, όπου από εδώ θα μπορέσετε απευθείας να βγείτε στο χώρο, στον επαγγελματικό χώρο, στον επαγγελματικό στίβο και να απορροφηθείτε κατευθείαν από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τόπο μας. Αλλά και για όλους εσάς που θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, είναι όλοι οι δρόμοι μπροστά σας. Άρα εύχομαι σε όλους εσάς με σοβαρότητα να αντιμετωπίσετε την τάξη στην οποία φοιτείτε, να συνεργαστείτε με τους καθηγητές σας. Έχετε το προτέρημα να έχετε εξαιρετικούς καθηγητές σε αυτό το σχολείο. Εκμεταλλευτείτε τους, παιδιά, και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι να σας βλέπουμε να προοδεύετε και ό,τι στόχο βάλετε στη ζωή σας, αυτόν και να υλοποιήσετε. Ο αγιασμός ήθιστε να είναι η πρώτη πράξη που γίνεται για την αρχή μιας σχολικής χρονιάς. Αυτό τι δείχνει και τι σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί ότι η Εκκλησία, δηλαδή μπορείτε να πάτε και από τα χρόνια της τουρκοκρατίας και τα λοιπά, ήταν πάντα παρούσα και ένα βήμα πριν και μετά παράλληλα με την παιδεία. Δηλαδή η παιδεία στην Ελλάδα μας είναι συνυφασμένη με την πίστη, με τη θρησκεία. Να πιστεύετε και στο Θεό, να πιστεύετε και στα όνειρά σας. Στον αύριο χώρο του δεύτερου Γενικού Λυκείου Οδυσσέας Ελίτης τελέστηκε ο επίσημος αγιασμός της νέας σχολικής χρονιάς, παρουσία των τοπικών αρχών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών και λιγοστών γονέων. Τον αγιασμό τέλεσε ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ιωακήμ Οικονομίκος, συμπαραστατούμενος από τον πατέρα Νεκτάριο Χάσικο. Οι μαθητές, ξεκούραστοι, γεμάτοι χαρά, προσήλθαν στο σχολείο τους δεχόμενοι τις ευχές των εκπαιδευτικών, του διευθυντή Γιώργου Χλαπάνη, της αντιδημάρχου παιδείας Κατερίνα Χατζηθωμά, του Αντιδημάρχου Σταμάτη Καμπουράκη και του Αντιπεριφερειάρχη Χαράλαμπου Ναυροζίδη. Κυρία του σχολείου, μόνο σοφιά, οι συμμαθητές σας, όλοι θα μπορούν να σας βοηθήσουν και το θέμα μας είναι να κάνουμε το περιβάλλον ασφαλέστατο. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σόφερε ο Ναστίος ημάς Χριστόν Θεοτόν και Παρθένε, παρορώστα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα, της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άφρατε. Σας ευχόμαστε μια καλή χρονιά διαβιβάζοντας σε όλους σας τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη μας για τη νέα σχολική χρονιά. Να έχετε η εκπαιδευτική δύναμη για να ανταπεξέλθετε στο μεγάλο, υψηλό και ευθυνοφόρο έργο σας. Στα παιδιά καλή φώτιση, στους νέους που ήρθαν στην πρώτη λυκείου καλή δύναμη, στους δευτεροετής αλλά και στα παιδιά της τρίτης λυκείου καλή δύναμη και καλό κουράγιο, διότι είναι η τελευταία σας χρονιά και οδεύετε πλέον και τις Πανελλήνιες. Όπως όπως διανύετε στα πιο σημαντικά χρόνια της ζωής σας, καλείστε να πάρετε δύσκολες αποφάσεις και πέρα από τις ευχές σας μεταφέρω πως πρέπει να φροντίσετε
να κρατήσετε το μυαλό σας καθαρό και παρά τις παγίδες της εποχής, να προσπαθήσετε να ξεχέσετε σε ένα στόχο, να τον φτάσετε και γιατί όχι να τον ξεπεράσετε με καθαρό μυαλό και με φυσικά μοναδικό εμπόδιο, τη γνώση την οποία μπορείτε να πάρετε από τους εκπαιδευτικούς σας, πάντα σε συνεργασία σε αυτό το ταξίδι με τους γονείς σας. Σας έχω μια καλή σχολική χρονιά. Εύχομαι το νέο σχολικό έτος να φέρει πρώτα απ' όλα να έχει καλά για τους δυνατούς, να φέρει στους τελειόπιτους αυτό το επιθυμό, οι ελπίδες τους και οι προοδοκίες τους να πραγματοποιηθούν. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη και δημιουργική χρονιά. Βρίσκεστε σε ένα κρίσιμο σημείο της ζωής σας. Οι εμπειρίες που θα αποκτήσετε και οι γνώσεις θα καθορίσουν το μέλλον σας. Θέλω να σας ενθαρρύνω έτσι ώστε να αξιοποιήσετε όλες αυτές τις γνώσεις και τις αξίες για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ ως εκπρόσωπος του Δήμου, εμείς, ο Δήμος, μένουμε πάντα σταθερά δίπλα στο σχολείο, σε όλες τις ανάγκες που μας ζητούνται. Αυτό κάναμε και αυτό θα κάνουμε. Να έχετε μια πολύ όμορφη σχολική χρονιά με υγεία. Ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκε στο πρώτο δημοτικό σχολείο ΚΟ. Ο αγιασμός τελέστηκε από τον πατέρα Κωνσταντίνο, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Μπάμπη Ναυροζίδη και της αντιδημάρχου παιδείας Κατερίνας Χατζηθωμά. Τους μαθητές, όπως κάθε χρόνο, υποδέχθηκε η διευθύντρια του σχολείου Μαρία Ψήρη, αλλά και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Σέβη Κορδιστού. Και των σων φυλάτων, μία του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Μη καστίσευσε μέση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Και των σων φυλάτων, μία του σταυρού σου πολίτευμα. Εκ μέρους του Δημάρχου μας, του κυρίου
εδώ στην Κυταρά. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια ξεχωριστή, όμορφη σχολική χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα. Ο Δήμος θα μείνει σταθερά δίπλα σας σε ό,τι χρειάζεστε, στις ανάγκες του σχολείου. Ευχόμαστε στο Σύλλογο Γονέων και Κυταμών, που είναι από τους πιο δραστήριους, να έχουν μια πολύ όμορφη χρονιά. Και στους εκπαιδευτικούς, καλή δύναμη, και σε εσάς τους γονείς, καλή σχολική χρονιά σε όλους. Σε όλα τα παιδιά, στους δασκάλους μας, στους γονείς, καλή σχολική χρονιά, καλή πρόοδο. Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά. Να καλωσορίσουμε ιδιαίτερα τα παιδιά μας που έχουν έρθει από το νηπιαγωγείο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τα μεγαλύτερα παιδιά να αγκαλιάσουν τα πρωτάκια μας και να τα κάνουν γρήγορα να ενταχθούν στη μεγάλη οικογένεια του σχολείου μας. Καλή σχολική χρονιά και πάλι σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Σε πολύ ευχάριστο κλίμα έλαβε χώρα σήμερα ο αγιασμός στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Αντιμάχιας για την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όλα τα παιδιά ήταν στις θέσεις τους με τους διευθυντές Μαρία Αμυρίδου και Γιάννη Κριτικό αντίστοιχα να καλωσορίζουν μαθητές και μαθήτριες και να τους εύχονται καλή δύναμη αναφορικά με τα μαθήματά τους. Ευχές για καλή σχολική χρονιά από τον πρόεδρο κοινότητας Αντιμάχιας Νίκο Φραζή. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Την ειρήνη και Κύριο δεηθώμεν, Κύριε λέησο. Υπέρ της αν την ειρήνης και σου την ειρήνης και σου την ειρήνης και Κύριο Πρεσβείες του Παναχάρη και Παναμόνου Αγίας Χριστός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεκκλώνων. Και ευλογήσω την κληρονομία σου, νίκα της εξεφέρνηση κατά μας. Άλλης Παρακέω και Αυτός, αλλά αυτό που πρέπει για τα παιδιά αυτά που είναι το μέλλον του τόπου. Εσείς στο σπίτι σαν γονείς, εμείς ως εκπαιδευτικοί δεν μπλεκόμαστε τα πόδια ενός του άλλου, συνεργαζόμαστε γιατί κοινά είναι αυτά εδώ. Και τους καλωσορίζουμε όλη την καθηγητική κοινότητα και τους νέους και τους παλαιούς καθηγητές μας. Τους ευχόμαστε όλους καλή σχολική χρονιά και πιστεύουμε ότι και εσείς φέτος θα περάσετε το ίδιο ωραία μαζί τους όπως και όλες τις προηγούμενες χρονιές. Με την ακολουθία του αγιασμού από τον πατέρα Κουτάντο ξεκίνησε σήμερα το νέο σχολικό έτος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Γενικού Λυκείου Ζυπαρίου. Μια ημέρα γιορτής και χαράς γιατί αποτελεί το εφαλτήριο για την επίτευξη νέων στόχων και προσδοκιών για τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές. Ο πατέρας Κουτάντος έδωσε τις ευχές και την ευλογία του σε παιδιά και εκπαιδευτικούς, παρουσία του αντιδημάρχου Κώστα Χόντρου και αρκετών γονέων. Τις ευχές του για τη νέα σχολική χρονιά έδωσε ο διευθυντής του σχολείου Τρίφωνας Καβαθάς. Ο κύριος Χόντρος τόνισε πως ο Δήμος θα είναι δίπλα στα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και έδωσε τις ευχές του για τη νέα σχολική χρονιά. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσα τα θυμελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου
άχραντε. Λύκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος. Καλή σχολική χρονιά, με υγεία και προκοπή. Διαπίστωσα με το που ήρθα και μου το επιβεβαίωσε ο κύριος Λειτουργιάρχης ότι φέτος έχουμε περισσότερα παιδιά από πέρυσι. Λίγες στιγμές, σε λίγες στιγμές, θα έχετε όλοι αποφοιτήσει από το Λύκειο για παραπάνω σπουδές. Είναι σύντομη λοιπόν η ζωή μας και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Υποσχέθηκα αυτό εδώ να το κάνω μια μαντινάδα. Και να σας πω ότι η αστραπή που ευχόμαστε να έρθει σήμερα αύριο για να βρέξει και να ξεδιψάσει. Μια αστραπή είναι η ζωή. Χαρά στον που προλάβει. Από τη λάμψη της γνώσεως να πιαστεί πριν πέσει το σκοτάδι. Εγώ ευχές θέλω να δώσω. Θέλω, όπως όλοι γνωρίζετε, είστε πλέον στο τελευταίο στάδιο της σχολικής σας ζωής πριν την είσοδο στο Πανεπιστήμιο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πάρετε γνώσεις, να μάθετε από τους ανθρώπους που είναι εδώ και θέλουν να σας βοηθήσουν, θέλουν να σας μεταδώσουν, να σας μεταλαμβαδεύσουν τις δικές τους γνώσεις, να γίνετε καλύτεροι από αυτούς, όπως πρέπει να γίνετε για να σας παραδώσουμε εμείς οι παλαιότεροι την κοινωνία με τα προβλήματά της στα χέρια σας. Γιατί εσείς θα είστε η κοινωνία και οι άνθρωποι που θα χειριστείτε τον κόσμο μας στο μέλλον. Με υγεία και όλα τα καλά και μόνο καλά να έχουμε και από όλους τους καθηγητές σας και τις καθηγητρίες σας. Καλή χρονιά! Πάμε τώρα στη χθεσινή παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης του νησιού μας. Η κυκλοφοριακή μελέτη της ΚΟ παρουσιάστηκε από τον συγκοινωνιολόγο Αθανάσιο Τσιάνο σε ανοιχτή συνάντηση χθες βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνάντηση προσκλήθηκαν οι δημοτικές παρατάξεις, το σύνολο των τοπικών αρχών και οι φορείς της ΚΟ, ώστε να συμβάλλουν επικοδομητικά με τις απόψεις τους στο σχεδιασμό του Δήμου. Την εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης υλοποίησε ο αναπτυξιακός οργανισμός ΚΟΑΝ. Αναφορικά με τα όσα ακούστηκαν για την ανάγκη εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης, ο Δήμαρχος ΚΟ επισήμανε πως θα συζητηθεί σε δημόσια διαβούλευση και επισήμανε πως αυτή η μελέτη αντανακλά στην ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Πριν από 3 χρόνια περίπου, αναθέσαμε ως Δήμος ΚΟ στον αναπτυξιακό οργανισμό ΚΟΑΝ την επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στη Δημοτική Κοινότητα ΚΟ, στον πρώην Δήμο της ΚΟ δηλαδή, όπως επίσης αναθέσαμε και την κυκλοφοριακή μελέτη στους τέως καποδιστριακούς δήμους, δήμους Δικαίου και Ηρακλειδών. Απόψε το αντικείμενο της συζήτησης αφορά στην Δημοτική Κοινότητα ΚΟ. Να πω επίσης για την ιστορία και να αναφέρω στην μνήμη όλων όσοι ασχολήθηκαν και στο παρελθόν με αυτό, ότι η τελευταία κυκλοφοριακή μελέτη ουσιαστικά εκπονήθηκε το 2007. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις τα επόμενα χρόνια, μικρές συμπληρωματικές τροποποιήσεις, και ουσιαστικά σήμερα έρχεται, ανακεφαλαιώνοντας όλα όσα ακολούθησαν από το 2010 έως και σήμερα και συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία, μια σκόπου που πραγματικά βιώνει μια ανάπτυξη η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι πρωτόγνωρη, γιατί αυτός ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά είναι μια ανάπτυξη που μας φέρνει προ πολλών προβλημάτων και ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας είναι αυτό που έχει να κάνει με την κυκλοφορία. Από αύριο ή μεθαύριο θα είναι διαθέσιμος δημόσια στον κόμβο του Δήμου διαθέσιμη η μελέτη και η μελέτη κυκλοφοριακή και η πρόταση για την ελεγχόμενη στάθμευση. Σύντομα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση για την κυκλοφοριακή μελέτη, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς θεσμοθετημένα πλέον να υλοποιήσουμε τα επόμενα βήματα. Παράδειγμα, έχει δοθεί πολιτική κατεύθυνση και ολοκληρώνεται η μελέτη του κόμβου της Μαρίνας, ούτως ώστε να δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα με στόχο ή δυνατόν το καλοκαίρι του 2025
να τον έχουμε στη διάθεσή μας. Το 2026, δηλαδή του χρόνου, το 2026, στόχος είναι να λειτουργεί και ο κόμβος της Νυμφαίας, δηλαδή το φθινόπωρο του 2025, να έχει δημοπρατηθεί. Οι άλλες αλλαγές συνδέονται και με χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Δηλαδή το να λέμε, για παράδειγμα, ότι πάμε να μετασχηματίσουμε την Βενιζέλου, είναι ένας προϋπολογισμός από μόνος του. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό το εγχείρημα που λέμε. Σας ενημερώνουμε λοιπόν, επειδή η ΚΟΣ έχει ενταχθεί στο λεγόμενο ΣΒΑ που έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα με το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ότι μία από τις μελέτες, για παράδειγμα, είναι ο μετασχηματισμός της Βενιζέλου. Από εκεί δηλαδή θα αντλήσουμε πόρους, χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, για να το υλοποιήσουμε. Η ΚΟΡΑΗ είναι μέσα στην οδική ασφάλεια. Επίσης, χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 2.200, που εκκρεμεί και δεν έχει πάρει ακόμα το δρόμο της κατακύρωσης, γιατί εκκρεμούν κάποιες δικαστικές προσφυγές. Κάποιες άλλες παρεμβάσεις σε λαϊκές γειτονίες κλπ. Εντάσσονται μέσα στην χρηματοδότηση. Δεν έχουν να κάνουν τόσο με την κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά ευκαιρία δοθήσεις. Τώρα, η ελεγχόμενη στάθμευση θα ξανάρθει για διαβούλευση ξεχωριστά. Καταλάβατε σήμερα ότι δύο πράγματα έχουμε να δούμε εμείς εδώ. Το ένα αφορά στην φιλοσοφία και στο εύρος της ελεγχόμενης στάθμευσης και το δεύτερο είναι στην τεχνολογία που θα την υποστηρίζει και στον φορέα. Τεχνολογικά μας υπόθησαν εδώ τρεις εναλλακτικές λύσεις ή ένα μείγμα αυτών σε μερικές των περιπτώσεων. Και επίσης ποιος θα είναι τελικά ο φορέας ο οποίος θα διαχειριστεί αυτό το εγχείρημα που πραγματικά είναι ένα εγχείρημα πολύ τολμηρό. Μεθαύριο που μεταβαίνουμε στην Αθήνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ένα από αυτά που θα δούμε αφορά και στην ελεγχόμενη στάθμευση και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε μαζί σας ούτως ώστε το επόμενο καλοκαίρι να πάρει και αυτό τον δρόμο της υλοποίησης. Σε κάθε περίπτωση μπήκαν σοβαροί προβληματισμοί στο τραπέζι, εδώ ευρύτερα, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά έχουν να κάνουν ευρύτερα και με την οικονομία. Η οικονομία αφορά και στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οικονομία και στον μετασχηματισμό της σημαίνει να κλείνεις το ιστορικό κέντρο ή να το διπλασιάζεις ουσιαστικά με μία παρέμβαση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η οικονομία έχει να κάνει με την οικονομία μάλλον έχει να κάνει το εάν θα κλείσουμε το παραλιακό μέτωπο κλπ. Άρα λοιπόν ξεκινάει ένα φιλόδοξο εγχείρημα που δεν εξαντλείται μόνο στο ποιος δρόμος πάει πού και πώς πάει ή έρχεται, αλλά πώς αυτό αντανακλάσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ΚΟ, των επισκεπτών και πώς επίσης αντανακλά σε μια υπεραξία που έχει να κάνει με την τοπική οικονομία. Τους βασικούς άξονες της μελέτης παρουσίασε ο πολιτικός μηχανικός συγκοινωνιολόγος κ. Τσιάνος, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα στοιχεία και τις παρεμβάσεις που αφορούν σε μονοδρομήσεις, σύνδεση ποδηλατοδρόμων, επέκταση του ποδηλατικού δικτύου, κυκλικούς κόμβους, αισθητική αναβάθμιση, στο κλείσιμο του λιμανιού τη θερινή περίοδο σε ώρες αιχμής, αλλά και με μια σειρά προτάσεων για κομβικά σημεία της πόλης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη της εφαρμογής της μελέτης το αργότερο σε ορίζοντα πενταετία. Το αντικείμενο της κυκλοφοριακής μελέτης είναι καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, προτάσεις άμεσης εφαρμογής, όχι μακροπρόθεσμης εφαρμογής και έργα και μέτρα που πρέπει να πάρουν χρόνο για να εφαρμοστούν, όπως π.χ. ένας μεγάλος περιφερειακός. Και η μελέτη εφαρμογής του κυκλικού κόμβου της Μαρίνας και ο έλεγχος της λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης. Συλλέξαμε κυκλοφοριακούς φόρτους από προηγούμενες κυκλοφοριακές μελέτες που είχαν γίνει 2007, που συμμετείχα και εγώ τότε ως πιο νέος μηχανικός, 2010 και αργότερα το Σεπτέμβριο του 2019 που πραγματοποιήθηκαν κάποιες μετρήσεις με αυτογραφικά λάστιχα. Ήταν μόλις ξεκίνησε τη θητεία ο Δήμαρχος και ζήτησε τότε από κάποια εταιρεία να κάνει τις κυκλοφοριακές μετρήσεις για να μην χαθεί χρόνος, για να έχουμε στοιχεία αιχμής, έτσι, από το αρχές Σεπτεμβρίου του 2019.
ύστερα με τρεις κυκλοφοριακών φόρτων με παρατηρητές και βασικές, σε βασικές διασταυρώσεις το Φεβρουάριο του 2022. Και ενώ η μελέτη είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί Ιούνιο του 2022, είχαμε παράξει ουσιαστικά τα αποτελέσματα κτλ. Επειδή θέλαμε να είμαστε σίγουροι, ξαναήρθαμε τον Αύγουστο και κάναμε κάποιες κυκλοφοριακές μετρήσεις για να δούμε ότι όντως αυτά τα οποία συζητάμε, γιατί είχαμε μετρήσεις και από το Φεβρουάριο, είναι όλα εφαρμόσιμα. Ετοιμαστήκανε και επικαιροποιηθήκανε τα διαγράμματα φόρτων αντίστοιχα με αυτά της κυκλοφοριακής μελέτης του 2007. Ετοιμαστήκανε διαγράμματα φόρτων για 24ωρους κυκλοφοριακούς φόρτους για την ώρα της πρωινής αιχμής και για την ώρα της απογευματινής αιχμής. Το εντυπωσιακό και το καλό για μας είναι ότι σε σχέση με τους κυκλοφοριακούς φόρτους που είχαμε του 7, δεν είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Αυτό τώρα πού οφείλεται, γιατί αρχίσαμε να το ψάχνουμε και εμείς σαν συγγενολόγοι, οφείλεται ότι αυξήθηκε αρκετά και σημαντικά η βιώσιμη κινητικότητα στο νησί, με τους πεζοδρόμους, με τους ποδηλατοδρόμους. Συνεπώς η σύνδεση κυκλοφορίας κινήθηκε αρκετά και με το ποδήλατο, αρκετά και με την πεζή μετακίνηση και με τη στάθμευση σε κάποια περιφερειακά πάρκινγκ. Συνεπώς δεν είδαμε την αύξηση της κίνησης και αυτό το τρομερό μποτιλιάσμα που παρουσιάζουν άλλα αντίστοιχα νησιά ή άλλες αντίστοιχες επαρχιακές πόλεις, γιατί έχουμε στοιχεία και από αντίστοιχες πόλεις. Για όλη αυτή την περιοχή που βλέπετε στο χάρτη πραγματοποιήθηκαν απογραφές στάθμευσης τον Φεβρουάριο του 2022 και δημιουργηθήκαν σχέδια αλλά και πίνακες όπου ανακοδομικό τετράγωνο γνωρίζουμε πόσες είναι οι θέσεις, οι νόμιμες θέσεις, πόσες είναι οι ειδικές θέσεις, ποιο είναι το καθεστώς στάθμευσης στην οδό. Και στη μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης έχουμε αναλύσει αρκετά και την ζήτηση, δηλαδή πόσες ήταν κατηλημένες, πόσες ώρες ήταν κατηλημένες. Στην είσοδο της πόλης, αυτό το οποίο προτείνουμε, στη διασταύρωση Νυμφέας και Εθνικής Αντιστάσεως, είναι η κατάργηση των σηματοδοτούμενων κόμβων και η μετατροπή σε κυκλικό κόμβο. Εδώ προτείνουμε μονοδρόμηση ουσιαστικά. Θα αλλάξει και το πρόγραμμα σηματοδότησης και θα λειτουργήσει με μεγαλύτερο πράσινο στις ευθείες, εφόσον θα έχουμε λιγότερες φάσεις στο μονοδρόμηνο πρόγραμμα. Οπότε ουσιαστικά λύνουμε και ένα τέτοιο. Λύνουμε κατά το δυνατόν κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες εμφανίζονται σε αυτόν τον κόμβο. Μεγάλες λοιπόν αλλαγές στο υφιστάμενο αρτηριακό δίκτυο και στις ηλεκτρίες οδούς δεν έχουμε. Έχουμε όμως την Παπαναστασίου, την οποία την μονοδρομούμε. Προτείνουμε κάποιο σχέδιο διαμόρφωσης Παπαναστασίου που περιλαμβάνει και ποδηλατόδρομο από την αρχή μέχρι το τέλος. Η μονοδρόμηση θα είναι με φορά προς την πόλη της ΚΟ έως την οδό Ναθαναήλ και από εδώ που είναι από την πιάτσα των ταξί θα είναι στο πρώτο κομμάτι με αντίθετη μονοδρόμηση. Αυτό τώρα γιατί το κάνουμε, γιατί μας είχε προβληματίσει αρκετά, είναι ότι θα μπορούσαμε να τους έχουμε και να τους βγάλουμε όλους στην Εμμανουήλ Παπά. Εδώ είμαστε πάρα πολύ κοντά στο σηματοδοτούμενο κόμβο, αυτόν εδώ, και ο οποίος ο σηματοδοτούμενος κόμβος μαζεύει και ουρές μέχρι πίσω. Άρα το να μεταφέρουμε όλη αυτή την κίνηση κοντά σε μια κορεσμένη πρόσβαση θα δημιουργούσε αρκετά προβλήματα και ουσιαστικά θα μπλόκαρε όλο τον κόμβο. Άρα επιλέξαμε να τους στείλουμε από την Ναθαναήλ και να μπορεί να γίνεται ένα loop μέσω της Εμμανουήλ Παπά και της Παπαναστασίου. Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη Μαρίνα. Πλέον οι νέες προδιαγραφές του Υπουργείου μας δίνουν τη δυνατότητα να φτιάξουμε μικρότερους κόμβους και εσωτερικά τον κόμβο να φτιάξουμε κάποιες υπερβατές ζώνες έτσι ώστε τα βαρέα οχήματα να πατάνε πάνω στις υπερβατές ζώνες. Αυτές οι υπερβατές ζώνες είναι σε πολύ χαμηλή στάθμη, αλλά είναι
όχι με ασφαλτικό, αλλά με κυβόληθο, έτσι ώστε να δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας μεγάλος κυκλικός κόμβος. Σε αυτό το κόμβο έχουμε κάνει μελέτη εφαρμογής. Για όλα τα υπόλοιπα έχουμε κάνει ουσιαστικά κάτι σαν προκατακτικές μελέτες, σαν ένα μέτρο περιοδικής πάλι χρήσης. Είναι η ακτή κουντουριώτου, να μπορεί και η ακτή κουντουριώτου το βράδυ, ας πούμε, να μπορεί να κλείνει και να δίνεται όλο σε ποδήλατα και σε και σε πεζούς, με εξαίρεση βέβαια τα ταξί, τα οποία θα μπορούν να τα ταξί και οχήματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα μπορούν να την διασχίζουν. Αλλά και αυτά τα δύο μέτρα είναι μέτρα όμως τα οποία δεν αλλάζει η κυκλοφοριακή ρύθμιση. Αυτή είναι η κυκλοφοριακή ρύθμιση. Δηλαδή στην κανονιστική απόφαση που προτείνουμε εμείς είναι μονόδρομοι όλοι και είναι ανοιχτοί δρόμοι. Αλλά εμείς το προτείνουμε να το έχετε, να το λειτουργήσετε ένα χρόνο, να δείτε πώς πάει και αν θέλετε με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να μπορεί να κλείνει τις μέρες που θέλετε και τις ώρες που θέλετε. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλαμε να λύσουμε είναι στη Φιλίνου, την οποία την μονοδρομούμε σε αυτό εδώ το τμήμα από την Εθελοντών Πολεμιστών. Το δεύτερο δημοτικό. Στο δεύτερο δημοτικό μπροστά, γιατί το είδαμε κι εμείς, δηλαδή τις ώρες τις οποίες υπάρχει η άφιξη και αποχώρηση των μαθητών, δημιουργούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Θεωρούμε ότι δεν δημιουργούμε πρόβλημα, κανένα πρόβλημα με τη μονοδρόμηση. Δημιουργούμε και κάποιες θέσεις αναμονής, κάποιες θέσεις στάθμευσης εκεί μπροστά στο σχολείο. Θεωρούμε ότι θα είναι ένα καλό μέτρο και να διαμορφώνουμε λίγο αυτόν τον κόμβο, έτσι ώστε επεκτείνουμε και τα πεζοδρόμια εδώ στη Φιλίνου, έτσι ώστε να δέσουμε όλη την κυκλοφοριακή ρύθμιση. Στη συνάντηση παρουσίασης της κυκλοφοριακής μελέτης παραβρέθηκαν οι φορείς της ΚΟ, οι οποίοι συνέβαλαν επικοδομητικά με τις απόψεις τους και τις επισημάνσεις τους για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. Πολύ σημαντική η σημερινή μέρα με την μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης και την εκπόνηση του σχεδίου για την δημοτική ενότητα της ΚΟ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να υπάρχει εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και με τη Δημοτική Αστυνομία και με το Δήμο της ΚΟ και με τους υπόλοιπους φορείς. Ευελπιστώ ότι όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν και είμαστε εδώ για να συνδράμουμε και για να βοηθήσουμε για αυτό το σκοπό. Δεν έχω ακούσει αν είχατε καμία επαφή με επαγγελματίες οι οποίοι είναι στους δρόμους, όπως είναι τα ταξί, όπως είναι τα κτέλ, όπως είναι η ένωση των οδηγών κτλ. Και θα μπορούσαν κάπως να δώσουν κάποιες πληροφορίες. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει μέσα στην ΚΟ είναι η κίνηση των λεωφορείων. Τα κτέλ παραμένουν εκεί. Θα φύγουνε, υπάρχει πρόταση. Πώς θα γίνει η διέλευσή τους σε συνδυασμό με τα παρκαρισμένα που έχει αυτή τη στιγμή και το φόρτο η Ελευθερίου Βενιζέλου, να προσπέλαστε πια. Δεν μπορείς να την περάσεις. Έχουν τεράστιο πρόβλημα τα λεωφορεία και στο λιμάνι, αλλά και στην περιοχή της Σέγκεν, που δημιουργείται ένα τρομερό κυκλοφοριακό. Κάθε απόγευμα παράζουν τα λεωφορεία για να πάρουν τους πελάτες οι οποίοι έρχονται από τα απέναντι τουρκικά παράλια, και το απόγευμα από εκεί πέρα γίνεται της κακομοίρας. Ούτε από εκεί άκουσα κάτι για να δούμε με τις θέσεις στάθμευσης τι γίνεται κτλ. Και βεβαίως ένα θέμα που θέχτηκε τελευταία είναι η τροφοδοσία, η οποία ό,τι ώρα και να είναι συναντάς φορτηγά τα οποία σταματάνε την κυκλοφορία για να ξεφορτώσουν. Ήταν πολύ γρήγορη για μας. Έπρεπε να την έχουμε στα χέρια, να την δούμε μερικές μέρες νωρίτερα και να βρούμε σημεία αρκετά. Όπως παράδειγμα είπε εδώ η στροφή προσκεύου Ζερβού. Είναι αρκετά σημεία, ούτσι η Βενιζέλου, ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει καθόλου, και όχι μόνο εκεί, και στη Παπανδρέου Βασίλειο Γεωργίου που λέμε, Παπανδρέου. Σταματάμε να αποβιβάσουμε και να επιβιβάσουμε. Ο πελάτης πολλές φορές δεν είναι έτοιμος. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Δεν υπάρχει καθόλου χώρος για τον πελάτη που περιμένω να βγει από το υγειονομικό ενδιαφέροντος. Αν κλείσει, που καλώς θα κλείσει για μας, όχι από το παραλιακό, το Υποκράτους και από πάνω. Εγώ που θα αφήσω πολλοί πελάτες, μου λέει, είμαστε εδώ, στο τάδε μαγαζί. Τώρα πλέον το ταξί δεν είναι δώσε μου στο χέρι, βγες και φύγε. Πρέπει να του κόψει την απόδειξη.
κάρτα, πιστωτική κάρτα, οτιδήποτε είναι αυτά. Αυτά μου θέλουν χρόνο. Δεν έχει προβλεφθεί καθόλου ακόμα και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι μόνιμοι κάτοικοι μπορεί να θέλουν να φορτίζουν, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Θέλει ίσως κάπου περισσότερο μελέτη ακόμα και σε αυτούς που θέλουν να φορτίσουν τα αυτοκίνητά τους. Χώρος για τα ταξί, επιβίβαση και αποβίβαση. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, όχι να παρκάρουμε να είναι πιάτσα. Έχουμε πρόβλημα γιατί βάσει του ΚΟΚ απαγορεύεται. Πρέπει να σταματήσουμε στη μέσα μας, μέσα στη Βενιζέλο για να πάει στην παλιά πόλη, δεξιά-αριστερά. Θα έρθει η τροχιά, θα μου πει τι κάνει. Θα αρχίσουν να σφυράνε από πίσω και έχουν και τα δίκια τους. Η μελέτη που έχει κάνει ο κύριος Τσιάνος είναι αξιόλογη. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρειαζόμαστε χώρους στάθμευσης, στάσεις θα έλεγα, γιατί είναι ολιγόλεπτοι και υπάρχουν δυσκολίε σε πολλά σημεία στο κέντρο της πόλης. Θα ήθελα λίγο το θέμα της Κοραή, που είναι ο πιο δύσκολος δρόμος κατά την έξοδο μετά από το λιμάνι που περνάνε τα βαρέα οχήματα, και επίσης το θέμα της δημιουργίας των κόμπων, τους οποίους πολύ σωστά σκεφτήκατε. Ο υπερβατός κόμπος νομίζω ότι δεν είναι αρκετός στα εξής σημεία. Εάν υποθετικά μπαίνει ένα βαρέο όχημα από την είσοδο της πόλης, περνάει τον πρώτο κόμπο που είναι το άγαλμα της αρπαγής της Ευρώπης και θέλει να στρίψει αριστερά προς την Εθνική Αντιστάσεως, θεωρώ ότι δεν θα είναι παρκές. Θα πρέπει ίσως να το δείτε καλύτερα. Επίσης, το θέμα της Χεύου Ζερβού πρέπει να μελετηθεί περισσότερο, γιατί είναι σημείο εισόδου που κατευθυνόμαστε προς άλλους προορισμούς. Θεωρώ ότι ο κόμβος στη Μαρίνα έχετε κάνει πάρα πολύ καλή μελέτη, αλλά θα πρέπει να δείτε ξανά τον κόμβο μπροστά στα μελλοντικά δικαστήρια. Εάν υποθετικά κάποιος έρχεται από τον περιφερειακό που είναι η Σπίντεξ, να το πω έτσι, και θέλει να κατευθυνθεί προς το λιμάνι, είναι αδύνατον σε εκείνο το σημείο με ένα όχημα 17 μέτρων να κάνει αναστροφή, να βγει προς τη Eurobank και να κατευθυνθεί προς το λιμάνι. Πρόβολα πίσω, τα οποία είναι από 1,90 έως 2,10. Άρα δηλαδή εγώ όταν μπω στον κόμβο μέσα, σε ένα δρόμο ο οποίος θα είναι πάνω από 5 μέτρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, σε ισόπεδους κόμβους στρίβεται πιο εύκολα από ότι σε κυκλικό. Ορίστε. Σε ισόπεδους κόμβους, σε τους κλασικούς κόμβους, στρίβεται πιο εύκολα από ότι σε ένα κυκλικό κόμβο. Στο κυκλικό κόμβο στρίβεται πιο εύκολα. Πιο εύκολα στρίβω στον κυκλικό κόμβο. Γιατί έχει μεγαλύτερες ακτίνες. Αλλά έχω ναι, αλλά έχω πρόβολο πίσω. Έχω και 2-10 πρόβολο. Το αντιλαμβάνομαι. Στους ισόπεδους κόμβους είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ενώ τα πούλμα έχουν το πρόβολο μπροστά. Πιστεύω με τα απόψινό αυτά που άκουσα, με την ελεγχόμενη στάθμευση και με αστυνόμευση, να λυθεί ένα κομμάτι του προβλήματος. Νομίζω. Ευελπιστώ να γίνει αυτό. Αυτό είπε ο συνάδελφος, ο κ. Σκίνας. Τα περισσότερα ξενοδοχεία μες στην πόλη. Δεν έχει κανένα χώρο από επιβίβασης. Σταματάμε, κλείνουμε τους δρόμους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ποιος θέλει εκεί, εμείς. Εμείς είμαστε, μας θέλουν να πάμε. Πρέπει πολύ γρήγορα να εκτελεστούν πράγματα από αυτή τη μελέτη, διότι όπως είπε και ο μελετητής, το κάναμε το 2022, όταν είχαμε περίπου 1,5 εκατομμύριο αφίξεις. Τώρα ξεπερνάμε τα 2 εκατομμύρια, οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η αμεσότητα και πώς θα πρέπει σε συνεργασία με το Δήμο να λειτουργήσει η εκτέλεση αυτών των έργων για να έχουμε αποτελέσματα, διότι ξεπερνάμε σιγά σιγά τα 2,5 εκατομμύρια στο σύνολο ανθρώπων που έρχονται στην ΚΟ, οπότε καταλαβαίνετε όλο αυτό το πρόβλημα προπλασιάζεται. Έχετε κάνει μελέτη, ανάλογα και που έχετε κάνει στα σχολεία για τις γειτονιές, γιατί έχουμε πολλά παράπονα από τους κατοίκους, ότι και αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες κάποιοι και είναι επικίνδυνο. Σας ερώτησα προηγουμένως πόσες θέσεις έχετε για τα ΜΕΑ. Μου είπατε είναι οι ίδιες. Και πληθυσμιακά, άμα το πάρουμε, ο πληθυσμός σηκώς ανεβαίνει. Αλλά λογικά οι θέσεις στον ΑΜΕΑ πρέπει να ανέβουν και πρέπει να το κοιτάξετε αυτό πολύ σοβαρά. Είπατε ότι μπορούμε να κλείσουμε τον παραλιακό. Εγώ προσωπικά ανατρίχιασα, γιατί όταν κλείσα οι εποχές της ΚΟΣ που ήταν κλειστός ο παραλιακός ήταν οι χρυσές εποχές, ήταν οι καλύτερες εποχές. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα πραγματικά μέσα στις μελέτες τις δικές σας, γιατί παλαιότερα είχαμε. Έχω ακούσει κάποιους άλλους μελετητές ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο με την εξέλιξη που έχει το νησί μας. Η σημερινή παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης όπως και της μελέτης ελεγχόμενης στάθμευσης, με συγχωρείτε,
Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως ξέρετε, διαχρονικά έχουμε πρόβλημα μέσα στην πόλη με το κυκλοφοριακό, με το πάρκινγκ, με τη στάθμευση, με την εκφόρτωση από καταστηματάρχες κλπ. Η πολιτική κατεύθυνση, με συγχωρείτε, της Δημοτικής Αρχής είναι πολύ σωστή. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, ήρθε η μελέτη. Να την μελετήσουμε ξανά, να τη δούνε και ξανά οι φορείς και να συνεχίσουμε άμεσα να υλοποιήσουμε όλα αυτά που είπατε. Πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής μέσα από τη μελέτη αυτή να δώσει μια ανάσα στην περιοχή. Προέρχομαι από την πόλη της Χίου, θα μου επιτρέψετε μόνο 2 λεπτά να πω κάτι και κυρίως να εστιάσω σε αυτό που είπατε για το κλείσιμο της κεντρικής, αυτής Κουτουριώτου. Προέρχομαι από τη Χίο, όπου έχω ζήσει και ζω τα τελευταία χρόνια. Κάθε καλοκαίρι ο δρόμος που είναι στο λιμάνι της Χίου κλείνει. Όσον αφορά το υπάρχον οδικό δίκτυο, η μετακίνηση των στρατιωτικών οχημάτων δεν παρουσιάζει κάποια σοβαρά προβλήματα. Οπότε όποια βελτίωση, αναβάθμιση και ακόμα και συντήρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου θα ενισχύσει κι άλλο δηλαδή την κίνηση των στρατιωτικών οχημάτων. Δηλαδή και το πυρήνα, απλά το κέντρο της ΚΟ, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Οποιοςδήποτε, απλά να ζητάμε και την άποψη του στρατού όταν πάμε να στενέψουμε δρόμους, αυτό είναι το πρόβλημά μας, είτε με κόνους είτε με νησίδες παραπάνω και στενεύουν οι δρόμοι, οπότε τα βαρέα οχήματα δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση που γίνεται στη Φιλίνος και όπου στενεύει σε εκείνο το σημείο ο δρόμος, διότι έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια αυξημένη ταχύτητα σε μηχανάκια, ίσως και έτσι είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Και έτσι θα έχουμε και την ευκαιρία τα παιδιά, εφόσον μεγαλώνει ο ποδηλατόδρομος, κάποια παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο με το ποδήλατο. Συνεχίζουμε το δελτίο ειδήσεων με την ατζέντα εκδηλώσεων στο πλαίσιο των θερινών Ιπποκρατίων. Συναυλία μουσικής δωματίου σε συνεργασία με το Διεθνές Ιπποκράτιο Ίδρυμα και την Πολιτιστική Εταιρεία Προμηθέας σήμερα Τετάρτη στο Διεθνές Ιπποκράτιο Ίδρυμα στις 8.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη στο Χειμερινό Κινηματοθέατρο Ορφέας στις 8 το βράδυ. Η προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 του Σεπτέμβρη συναυλία με την Ορχήστρα Τα Μανουσάκια αναβάλλεται για τις 28 του μήνα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει προβολή ταινιών μικρού μήκου σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχικο στον αύριο χώρο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου στις 8 το βράδυ με προβολή των βραβευμένων ταινιών από το Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας του 2023. Την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου της ΚΟ στην Μαρίνα στις 9 το βράδυ. Και πάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με λίγα σύννεφα προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στρεφόμενοι σε δυτικούς εντάσεως 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε άλλο ένα δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας cosTV.gr και πλέον και ζωντανά στο Web TV με δυνατότητα προβολής σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.